και συμπαραμενή το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Δηλαδή, λέγει στον 5ο στίχο του 71ου ψαλμού ο Δαβίδ ότι ο Μεσσίας θα ζει και θα βασιλεύει αιώνια, θα παραμένει όσο θα υπάρχει ο ήλιος, θα προηγείται από τη σελήνη, θα υπάρχει και υπάρχει πρώτη σελήνης, γιατί υπάρχει προπάντων των αιώνων και θα υπερέχει και από τη σελήνη σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία γενεές γενεών και καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως εισταγόνη στάζουσα επί τη γη και θα κατεβεί από τον ουρανό στη γη και θα την εμποτίσει με τη γλυκιά και ποθητή δροσιά των ευλογιών του, όπως η βροχή πέφτει επάνω στο μαλλί που μόλις έχει κουρευθεί και τυλιχθεί σε κουβάρι και απορροφάται αμέσως. Θα κατεβεί όπως και η σταγόνα που πέφτει μία-μία επάνω στη γη και απορροφάται την ίδια στιγμή. Συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Θέλοντας ο Δαβίδ να φανερώσει το άναρχο και ατελέστο του Χριστού, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, θέλοντας να φανερώσει το άναρχο και ατελεύτητο κατά την θεότητα, συγκρίνει αυτά με τους μεγάλους φωστήρες. Επειδή δεν έβρισκε στην ορατή κτήση άλλες εικόνες και ομοιώσεις λαμπρότερες και πολυχρονιότερες από τον ήλιο και τη σελήνη, όπως λέγει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, συμπαραμενεί, λέγει, με τον ήλιο. Δηλαδή, ο Χριστός θα υπάρχει έως ότου είναι ο ήλιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψει να υπάρχει όταν πάψει ο ήλιος, αλλά είναι ιδίωμα αυτό της Αγίας Γραφής το να ορίζει μεν το έως εις κάποιον χρόνο και το μετά από αυτά το χρόνο διάστημα να μην αρνείται, αλλά να το αφήνει αυτό αδιόριστο, όπως και σε άλλους ψαλμούς. Και έτσι δηλώνεται το ατελεύτητο της θεότητας του Χριστού. Για δε το άναρχο της θεότητος αυτού, λέγει ότι ήταν ο Χριστός προτού να γέννησε σελήνη. Το δε γενεάς γενεών είναι αντί του εις διαστήματα διαστημάτων, δηλαδή σε άπειρα διαστήματα. Ο Χριστός, επομένως, ο Υιός του Θεού υπάρχει πριν ακόμα δημιουργηθεί η σελήνη και θα υπάρχει όσο υπάρχει ο ήλιος, αλλά και μετά εις του αιώνας αιώνων, δηλαδή για πάντα. Είναι προαιώνιος και ατελεύτητος. Γενεάν ονομάζει το διάστημα του χρόνου όσο μπορεί να ζήσει ένα γένος ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος. Μπορούμε και διαφορετικά να νοήσουμε ήλιον μεν τη θεότητα, επειδή εκείνο που είναι ο ήλιος στα αισθητά, αυτό είναι ο Θεός στα νοητά, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και με την θεότητα συμπαραμένει και η ανθρωπότητα του Χριστού, η οποία άπαξ ενώθηκε με Αυτόν καθ' υπόσταση και ποτέ δεν θα χωριστεί από Αυτήν. Και έπειτα σελήνη μπορούμε να εννοήσουμε την Εκκλησία των Χριστιανών σύμφωνα με το Δίδυμο, έμπροσθεν της οποίας και προπροσώπου αυτής στέκεται ο Χριστός εις γενεάς γενεών, δηλαδή πάντοτε. Και καθώς η σελήνη παίρνει το αισθητό φως από τον ήλιο, έτσι σύμφωνα με τον ίδιο ερμηνευτή και η Εκκλησία παίρνει το νοητό φως από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό και φωτίζει αυτούς που βρίσκονται στη νύχτα της αγνωσίας και δείχνει τον δρόμο στους πλανεμένους. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί τη γη. Και με αυτά τα λόγια δηλώνεται το απόκριφο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Είναι μία προφητεία δηλαδή αυτός ο στίχος για τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η οποία έγινε αψοφητή, δηλαδή χωρίς θόρυβο,
αλλά αποκρύφος, μυστικός. Κατέβει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, χωρίς κάποιος να το καταλάβει πώς έγινε και να το αισθανθεί, κατέβει στην κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου και Παρθένου. Όπως και η βροχή κατεβαίνει στο ποκάρι των μαλλιών, χωρίς κανένα κτύπο, χωρίς καμία αίσθηση ακουστική. Έτσι και η σταγόνα πέφτει στη γη ανεπαίσθητα, χωρίς να δείξει κάποιο σημάδι σε αυτή. Σταγόνα δε είναι εκείνη η σταλαγματιά που πέφτει από τα σύννεφα πριν αρχίσει η βροχή και κατεβαίνει μία-μία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Υιός και Λόγος του Θεού εις την ανθρώπινη, εις εμάς τους ανθρώπους, ως Ιετός επιπόκων. Έτσι έρχεται και η Βασιλεία του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ου μετά παρατηρήσεως, λέγει ο Κύριος. Έτσι ο Υιός και Λόγος του Θεού έρχεται σε κάθε άνθρωπο. Ο διάβολος βέβαια προσπαθεί να εμποδίσει τον άνθρωπο να έχει αίσθηση αυτής της χάρης, να δεχτεί αυτή τη χάρη η οποία κατεξοχήν έρχεται στον άνθρωπο που προσεύχεται με καθαρά και ταπεινή καρδιά. Κάποτε είπαν στον Άγιο Παΐσιο για τα δαιμονικά εμπόδια στην προσευχή. Όταν προγραμματίζω γέροντα να γρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν αυτό γέροντα γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει υπερηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω γέροντα να υπάρχει υπερηφάνεια. Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα, λέει ο Άγιος. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα υπερηφάνεια? Και υπερηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Τι κάνει γέροντα ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει χίλιους δύο τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή στο Μείου κατά τα έτη 1958-1962. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του ναού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια. Κρίκι, κρίκι, και δεν σταματούσε, για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω και εκεί πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Σταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με έπιανε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος. Μου ήταν αδύνατο να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόθυπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανέναν πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει «πήγαινε παιδί μου ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα άκουσα αμέσως δυνατά «διευχών των Αγίων Πατέρων, αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά αστυνομική, και άρχισε να φωνάζει. «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα, και έγινε καπνός ο αστυνομικός.
Τες αυτόν Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ελέησον Χριστός ο Θεός. Αμήν.